Είχατε πει ευθύς εξ αρχής ότι χρειάζονται μηχανισμοί ελέγχου και παλίδευσης αυτής της συμφωνίας. Ερώτηση. Αυτοί οι μηχανισμοί δεν θα έπρεπε να λειτουργούν από την πρώτη μέρα που επισημοποιήθηκε πια η συμφωνία εν ισχύ? Φυσικά, ακόμη και στην περίπτωση που, όπως φαίνεται, οι δύο κυβερνήσεις επιχειρούν να θέσουν σε εφαρμογή την συμφωνία για τους δικούς της λόγους η κάθε πλευρά, θα διευκόλυνει ιδιαιτέρως το να πετύχουν αυτόν τον στόχο τους. Δηλαδή, πέρα από εκείνους οι οποίοι διαφωνούν ή βλέπουν κριτικά την συγκεκριμένη συμφωνία ή επικριτικά, και για τους ίδιους που επιθυμούν η συμφωνία να διατηρηθεί και να εφαρμοστεί, που θεωρούν ότι είναι καλή η συμφωνία, θα ήταν οι μηχανισμοί ελέγχου των συγκεκριμένων προνοιών της, θα ήταν πιο εύκολοι και ταχύτεροι, διότι εξαγγέλθηκε ότι τώρα θα γίνει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα κοιτάξουν τα θέματα της ονομασίας προέλευσης. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει προηγουμένως και να είχαν δημιουργηθεί αυτοί οι μηχανισμοί. Όπως επίσης είχα πει, και μπορεί κάποιος να ανατρέξει στις συζητήσεις μας, και ένα παρατηρητήριο εφαρμογής της συμφωνίας, και είναι βέβαιο ότι στην απέναντι πλευρά θα επιχειρήσουν να χρονοτριβήσουν. Αν αλλάξει η πολιτική κατάσταση στη γειτονική μας χώρα, δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμοστεί. Δέχομαι, γιατί είμαι καλόπιστος παρατηρητής, ότι ο σημερινός πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας θέλει να την εφαρμόσει τη συμφωνία και ότι θα φροντίσει να αλλάξουν τα ονόματα, να αναφέρουν τα κρασιά τους Βόρεια Μακεδονία, σε εισαγωγικά πάντα για μένα. Λοιπόν, αλλά αν αλλάξει η κυβέρνηση, στο βάθος του χρόνου είναι πάρα πολύ πιθανό, ποιος θα είναι εκείνος με τον οποίον θα συνομιλούμε? Ενώ αν μέσα στη συμφωνία υπήρχε αυτός ο μηχανισμός, τα πράγματα θα ήταν απλούστερα και κατά κάποιο τρόπο θα υπήρχε ο μηχανισμός που αυτόματα θα παρενέβαινε. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο έχει και τις οικονομικές του συνέπειες, και δεν ελήφθη υπόψη, ίσως λόγω της ταχύτητας, ίσως λόγω εν πάση περιπτώσει απόψεων που συνδέονται με τον τρόπο που κάποιοι άνθρωποι βλέπουν τη διεθνή πολιτική. Εν πάση περιπτώσει, τα προβλήματα τα συγκεκριμένα είναι μπροστά μας. Δεν μου λέτε, κύριε Κουσκουβέλη, για την ώρα έχουμε εστιαστεί κυρίως, κακά τα ψέματα, στο θέμα της εμπορικής χρήσης των όρων Μακεδονία και Μακεδονικός. Αλλά επειδή δεν είναι τα μοναδικά, και καλό είναι και αυτά να διευθετηθούν καλά, το λέτε εσείς, ιδίως για κάθε φορέα η δραστηριότητα που δεν χρηματοδοτείται από το κράτος, γιατί φοβάμαι ότι θα πάμε σε de facto διολίσθηση σε μορφή διπλής ονομασίας. Σωστά. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Εγώ θέλω να μου πείτε και πιο ουσιώδη. Προσέξτε. Δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη το νέο τροποποιημένο σύνταγμα της γειτονικής χώρας, έστω και με αυτές τις αλλαγές, που αποτελούσε και τη βασική προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών. Πώς λέμε εμείς ότι είναι εν ισχύ, όταν δεν έχει δημοσιευτεί το νέο τροποποιημένο σύνταγμα? Ασφαλώς το ότι είναι εν ισχύ είναι αυτό που προβλέπει η Συμφωνία. Ότι υπάρχουν κενά τυπικά στο γειτονικό μας κράτος, υπάρχουν. Διότι πέρα από την εικόνα που προβάλλεται προς τη δική μας την πλευρά ή προς διεθνείς φορείς, το εσωτερικό του γειτονικού μας κράτους, η πραγματικότητα στο εσωτερικό του γειτονικού μας κράτους είναι διαφορετική. Mm. Και επιπλέον υπάρχουν οι προγραμματισμένες εκλογικές διαδικασίες μπροστά, και ένας από τους λόγους, όχι ο σημαντικότερος, που οφεί
ή αν θέλετε σπρώχνει, όθη τους γείτονες να πηγαίνουν αργά, είναι και αυτός. Αλλά ο σημαντικότερος είναι ότι μετά από 60-70 χρόνια προπαγάνδας στο εσωτερικό του γειτονικού κράτους, οι άνθρωποι, οι πολίτες δεν ήταν έτοιμοι, δεν είναι έτοιμοι να κάνουν ακόμη και αυτόν τον ευνοϊκό για τη δική τους πλευρά, για τη δική τους πλευρά συμβιβασμό. Για ακούστε εδώ. Η ιστοσελίδα της Βουλής Βόρειας Μακεδονίας, αν μπείτε μέσα, προβάλλει ακόμη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και το μάλιστα κοβί. Στην παλιά του εκδοχή, χωρίς καν την ενσωμάτωση τροπολογιών. Ναι. Μάλιστα. Η ιστοσελίδα της Προεδρίας Δημοκρατίας, του Ιβανόφ δηλαδή, αναφέρεται σε Δημοκρατία της Μακεδονίας και πρέπει να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα ο κ. Ιβανόφ απένει με παράσημο στον τουρκικό κρατικό οργανισμό ΤΙΚΑ ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ναι. Αυτά δεν είναι λόγοι παραβίαση συμφωνίας? Είναι παραβίαση της συμφωνίας πρώτον, δεύτερον πρέπει να καταγράφονται και ταυτοχρόνως, όπως για παράδειγμα κάνουμε με τις παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου. Μάλιστα. Έτσι, και κάθε τόσο καταθέτουμε αυτές τις παραβιάσεις στο διεθνή οργανισμό, στον ΑΙΚΕΟ, πολιτικής αεροπορίας, κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει, εφόσον ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ήταν ο αρμόδιος οργανισμός για την επίλυση της διαφοράς της ονομασίας, να ενημερώνεται ο οργανισμός, δεν ξέρω αν γίνεται, μπορεί να γίνεται, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά θα πρέπει αυτές εδώ ας το πω έτσι, η μη τήρηση των επακριβώς των συμφωνηθέντων να καταγράφεται κάπου, διότι στο παρελθόν όταν είχαμε πάει, το παρελθόν είναι καλός σύμβουλος αρκετές φορές, όταν είχαμε πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όταν είχαμε προσφύγει τα Σκόπια εναντίον μας, εκείνο το οποίο υπόθηκε ήταν ότι δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κάποια επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς, διότι επισήμως δεν είχαν δηλοποιηθεί τότε. Μες. Άρα λοιπόν καταδικαστήκαμε και εμείς δεν είχαμε να αντιπαραβάλουμε επιχειρήματα έγγραφα. Αυτό μου λέτε. Ένας από τους λόγους. Γιατί οι ίδιοι κατέγραφαν από τη δική τους πλευρά, κατέγραψαν δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων, ωστόσο από τη δική τους την πλευρά οι δηλώσεις αυτού του χαρακτήρα ήταν υπερπολαπλάσιες, αλλά δεν μπορούσαμε όχι να τις αποδείξουμε, δεν μπορούσαν να γίνουν δεκτές. Κατά την άποψη μου λοιπόν, το ορθό θα ήταν αυτές εδώ οι καθυστερήσεις να καταγράφονται και να κοινοποιούνται κάπου, ώστε στο μέλλον οι εξελίξεις δεν είναι δυνατόν να προβλεφτούν. Χρειάζεται να λειτουργείς όπως στην καθημερινότητα, ακόμη περισσότερο στην πολιτική, κατά μείζωνα δε λόγο στη διεθνή πολιτική, με τρόπο που να σου διασφαλίζει κάποια πράγματα για το μέλλον. Βέβαια θα μου πείτε, κύριε Σαχίνη, εδώ δημιουργήσαμε εθνότητα και γλώσσα, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια νέα πραγματικότητα την οποία προσπαθούμε να διαχειριστούμε. Κοιτάξτε, εσείς καλά το θέτετε, γιατί εκείνη η ουσία, αλλά και στις λεπτομέρειες, εγώ παρατήρησα, ας πούμε, ότι η ιστοσελίδα που γρήγορα προσαρμόστηκε ήταν του Υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας. Όμως, πηγαίνοντας παραπομπές, για παράδειγμα, και αυτού του Υπουργείου, στον κρατικό οργανισμό τουρισμού, η επωνυμία που έχει κρατήσει είναι macedonia-timeless.com ή exploring-macedonia.com. Ναι, στο Macedonia έπρεπε να είναι exploring North Macedonia. Μάλιστα. Το άλλο τους το δώσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει και το θέμα με τα pop, ελέγχθη εχθές. Τι εικόνα έχετε? Ξέρω ότι τα παρακολουθείτε αυτά. Είναι πιο απλά τα πράγματα εκεί ή πιο σύνθετα?
Εκεί τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, διότι γίνανε κάποιες για τα ΠΟΠ αναφέρεται η επίλυση των διαφορών μέσω διαιτησίας ή διεθνών διαδικασιών. Θα προκύψουν. Το ζήτημα είναι ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν στην Βόρειο Ελλάδα, στη Μακεδονία, τον όρο Μακεδονικός και τα λοιπά, δεν είναι απαραίτητο ότι έχουν τις οικονομικές δυνατότητες, όχι για να κατοχυρώσουν το όνομα, γιατί αυτό είναι ειδικά στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, είναι χαμηλού σχετικά κατά την άποψή μου κόστους. Δηλαδή το μέγιστο μπορεί να γύρω στις 3.000. Από την άλλη πλευρά όμως, αν ξεκινήσει μία διαδικασία διαιτητική ή ακόμη περισσότερο δικαστικού χαρακτήρα σε διεθνής χαρακτήρα το έτσι, σε διεθνείς φορείς, εκεί τα πράγματα απαιτούν μεγάλες δαπάνες και εκεί είναι που πρέπει να μπει ενισχυτικά το ελληνικό κράτος, υποστηρίζοντας ενδεχομένως και οικονομικά, εφόσον πρόκειται για προϊόντα τα οποία παράγονται σε μεγάλες ποσότητες ή είναι κρίσιμα για το ΑΕΠ, για την οικονομική κατάσταση, απόδοση της χώρας, του παραγωγικού μας ιστού. Εκεί τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Θα δούμε πώς θα προσαρμοστούν και βεβαίως αν βρεθούν σε σύγκρουση, σε διαμάχη, να το πω έτσι, είτε διαιτησίας είτε δικαστικού, ας το πούμε, χαρακτήρα, τότε υπάρχει από τη μια το Μακεδονικός μιας χώρας που λέγεται Μακεδονία και από την άλλη το Μακεδονικός μιας περιοχής του ελληνικού κράτους. Άρα εκεί τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Γνωρίζουμε ότι διεθνώς τείνουν προς την πλευρά της χώρας και όχι προς την πλευρά περιοχών. Άρα μου λέτε ότι μιλώντας για αυτή καθ' αυτή τη συμφωνία, αυτό που δεν κάναμε, ας πέψουμε να το κάνουμε έστω και τώρα. Τη συγκρότηση δηλαδή των επιτροπών ελέγχου του μηχανισμού, εν πάση περιπτώσει, επαλήθευσης, καλή ή κακή, τώρα ας μην μπούμε εκεί, τη ναι, συγκεκριμένη συμφωνία. Τώρα είναι η επόμενη ημέρα. Τώρα ενδεχομένως να είμαστε, όπως λέγεται, στην διαδικασία διαχείρισης κρίσεων, προσπάθειες περιορισμού των ζημιών. Και αυτό μπορεί να γίνει και με έναν μηχανισμό. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση η δημιουργία επιτροπής εμπειρογνωμόνων, ωστόσο χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση, όπως κανείς, θα έλεγα, παρακολουθεί τις δικές του, τις προσωπικές υποθέσεις. Γιατί έχει να κάνει πλέον, και νομίζω κανένας δεν μπορεί να πει το αντίθετο, δεν έχει να κάνει με δοξασίες ή με διαφόρους ισμούς, εθνικισμούς, διεθνισμούς κτλ. Εδώ είναι συγκεκριμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ζωντανή καθημερινότητα κάθε επιχειρηματία. Και αυτό δεν έχει, αυτό πρέπει να προστατευτεί. Μάλιστα. Κύριε Κουσκουβέλη, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί θέλω την επόμενη φορά να συζητήσουμε και λιγάκι πιο στρατηγικά, αν υπάρχει σχέδιο από τη χώρα μας για αυτό που λένε για τα Βαλκάνια. Γιατί καλές είναι οι επαφές και τα επιχειρηματικά φόρουμ, αλλά να υπάρχει ένα πλαίσιο και ένα σχέδιο. Αν είναι... Δεν υπάρχει, κύριε Σαχίν. Εντάξει, εγώ υποθετικά το ρώτησα. Θέλω όμως, πριν σας αποχαιρετήσω, δεν μπορώ, θα σας ρωτήσω για ένα δικό σας σχόλιο για τις εξελίξεις στην Τουρκία μετά τις εκλογές. Αποδείχθηκε από τις εκλογές ότι βέβαια ολόκληρος ο μηχανισμός του κράτους και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, γιατί αυτά τα δύο έχουν γίνει ένα, λειτουργήσε υπέρ του κυβερνώντος κόμματος και του Προέδρου. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι σε επίπεδο αριθμού ψήφων και με την είσοδο και παρά την είσοδο νέων ψηφοφόρων
στο επίπεδο της επικράτειας δεν έχουν τροποποιηθεί τα πράγματα. Ωστόσο, ο συμβολικός και ουσιαστικός χαρακτήρας της απώλειας των δύο πόλεων, διότι έτσι έχει καταγραφεί ανεξαρτήτως τι θα βγάλει η οποιαδήποτε διεργασία τελικώς για το Δήμο της Κωνσταντινούπολης, ο συμβολικός και ο πολιτικο-οικονομικός, οι συμβολικές και οι πολιτικο-οικονομικές συνέπειες θα είναι σημαντικές. Υπό την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια έχασαν το Δήμο, αυτό το έχει υποθεί κατά κόρον εδώ και δύο μέρες και στον τόπο μας και διεθνώς, αλλά υπάρχει και μια οικονομικοπολιτική διάσταση, διότι ο Δήμος Κωνσταντινούπολης, για παράδειγμα, είναι ένας εργοδότης πολλών χιλιάδων ανθρώπων, με πολλούς οργανισμούς, με έναν πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, και μέσα από αυτά τα κανάλια, από αυτές τις διαδρομές, μπορεί να ασκεί πολιτική επιρροή, τουλάχιστον για την περιοχή του, και η πολιτική επιρροή ξέρουμε ότι συμβάλλει στο να διαμορφωθούν εκλογικά αποτελέσματα. Υπό αυτή την έννοια θα περιμένουμε να δούμε τι τελικώς θα συμβεί και πώς αυτοί που κέρδισαν ή αυτοί που τελικώς θα ανακηρυχθούν νικητές, εφόσον παραμείνει ο Δήμος Κωνσταντινούπολης στα χέρια της αντιπολίτευσης, θα διαχειριστούν τους συγκεκριμένους δήμους. Έχω διαφορετική εκτίμηση από αυτές που ακούω. Ασφαλώς ετρώθη το κύρος του Προέδρου της Τουρκίας, ωστόσο εγώ δεν θα ήμουν έτοιμος να μιλήσω για αρχή του τέλους. Είναι αρκετά εμπεδωμένη η εξουσία του Ερντογάν μέσα από πολλούς μηχανισμούς, και βεβαίως μπορεί σε βάθος χρόνου να αρχίσουν αυτές οι διεργασίες της διαδοχής με αφορμή και τα αποτελέσματα. Ωστόσο, οι διεργασίες αυτές θα είναι εσωτερικές πρωταρχικά, και δευτερευόντως απόρρια του τρόπου με τον οποίο το κεμαλικό κόμμα και το καλό κόμμα, τα δύο που συμμάχησαν της Αξενέρ, θα έρθουν να δημιουργήσουν ή να λειτουργήσουν καταλυτικά ως προς τις εξελίξεις.